gentlemen, we are back με μια πάρα πολύ όμορφη εκπομπή και με μια πολύ αναζωογονητική εκπομπή. Και όχι μόνο. Και πάνω απ' όλα ανέμακτη εκπομπή, γιατί αναζωογόνηση μπορεί να είναι και να πάω να τραβηχτώ ολόκληρο, αλλά μένει να κάτσω 52 μέρες στο σπίτι μου με μια μάσκα μπροστά και να μην πίνω ούτε νερό. Αυτό δεν είναι αγάπη μου, δηλαδή θα με πιάσει η ψυχή μου. Όπως το λες. Να κάνουμε ωραία πράγματα που να μπορώ σήμερα να μπορώ να ανανεωθώ ψυχικά, γιατί πιστεύω ότι ό,τι και να κάνεις τον εαυτό σου, όλα αυτά βγαίνουν από μέσα σου. Αν δηλαδή νιώθεις εσύ όμορφα μέσα σου, αυτό εκπέμπει και προς τα έξω. Σωστά. Θα μου πεις, δηλαδή, αν δεις, ας πούμε, για παράδειγμα τώρα, πώς λέγονταν εκείνη η Βασιλιάδου. Αν δεις τη Βασιλιάδου και σου πει, μα εγώ νιώθω υπέροχα, θα τη δεις, ας πούμε, σαν έναν Ζωή Λάσκαρη, δεν μπορείς. Αλλά όμως, για να νιώσεις έτσι, πρέπει να έχεις και το ένασμα να νιώσεις. Δηλαδή, η ομορφιά του ανθρώπου έρχεται από μέσα. Έρχεται από μέσα. Δηλαδή, όταν εσύ φοράς αυτό το ντύσιμο που είναι πάρα πολύ ωραίο και intellectual σήμερα, ναι, νιώθεις πολύ όμορφα από μέσα σου και βγαίνει και προς τα έξω. Σωστά. Αν όμως φορούσες ένα σακί από αυτό με την πατάτα, θα ένιωθες μέσα σου έτσι? Όχι. Μην το λες. Δηλαδή όλα αυτά έχουν μια αλληλεπίδραση. Έχουμε δει καμία φορά ότι υπάρχουν πάρα πολύ όμορφοι άνθρωποι εκφύσεως, οι οποίοι όμως ενώ τους κοιτάς, βλέπεις κάτι σκοτεινό. Λες, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, σαν να είναι μουντός, σαν να είναι ωραίος, λες κάτι. Κάτι και δεν μπορείς να βρεις την αυτό που του λείπει. Ναι. Υπάρχουν όμως και άλλοι άνθρωποι που έχουν μια εξαιρετική ομορφιά μέσα τους, αλλά έχουν κάποια ψεγαδάκια απ' έξω τους, που λες, μα, κοίταξε, τον βλέπω έτσι το φωτεινό, έχει ωραία ενέργεια αυτά, αλλά ναι, μου θα ήθελε λίγο ένα λίγο εδώ, ένα λίγο εκεί. Ναι. Για το λίγο εδώ, λίγο εκεί. Άποψης, το λίγο εδώ, το λίγο εκεί ότι πρέπει, και να γινόμαστε καθημερινά πιο όμορφοι, διότι ο εχθρός του καλού, όπως λένε είναι και το καλύτερο. Οι υπαλλοί, είναι το καλύτερο. Γιατί πολλοί λένε, ναι, μωρέ, μια χαρά είμαι. Ναι, αλλά υπάρχει κάποιο άλλο που είναι δύο χαρές, γιατί αφού μπορεί να μην τον. Και επειδή έχουμε και πολλές χαρές μαζί. Εννοείται, και αυτό κάνουμε κι εμείς. Σήμερα έχουμε μία καλεσμένη, της ξεκινήσαμε κατευθείαν για το θέμα μας, επηρεασμένη γιατί λέγαμε διάφορα πριν ξεκινήσουμε για κλείσουμε για το ραντεβού για την Δευτέρα. αυτό είναι. Μαζί θα πάμε. Μα εννοείται πάντα πάμε μαζί. Τουλάχιστον να βλέπουν εις διπλούν το αποτέλεσμα, κατάλαβες. Άλλωστε, όπως είχε πει και παλιά ένας φίλος μου ζωγράφος, ότι. Θυμάσαι, ότι η αγάπη μου δεν παίζει μόνο να έχω πολύ καλά υλικά, αλλά πρέπει να έχω και ένα πολύ καλό καμβά. Άλλωστε και για τους γιατρούς, τους στυλίστες κτλ. Εμείς είμαστε καλός καμβάς. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή τώρα. Νομίζω πως μπορούν να δουλέψουν άπλετα επάνω μας. Όχι γιατί έχουμε την ιδιαίτερη ανάγκη, αλλά γιατί νομίζω ότι δίνουμε και την έμπνευση, είναι ένα ακόμα και καλύτερο το αποτέλεσμα. Ωραία. Είναι σαν και αυτό που περνάω όταν πάω στις εκπομπές καλεσμένους και θέλουν μέχρι και βλεφαρίδες να μου βάλουν. Βρε αγάπη μου, σε άντρα βλεφαρίδες λέει, μα είναι τόσο καθαρό το πρόσωπό σου που μου έρχονται γυναίκες βάφο και λέω, άντε να φύγει σαβούρα να πάει μέσα. Άσε με να δημιουργήσω. Βρε αγάπη μου, δημιούργησε καλό πρόσωπο. Αλλά μην με κάνεις και βιχυλά. Θυμάσαι μια εκπομπή. Πώς με βγάλανε, νομίζω ότι ήμουν σαχαράτος. Εντάξει, παραδημιούργησε, κοπελιά. Λοιπόν. Αυτά που έχουμε σήμερα να πούμε παντού με την καλεσμένη μας είναι πράγματα που είτε έχεις κάποιο θέμα είτε δεν έχεις κάποιο θέμα. Είναι καλό στη ζωή σου να προνοείς και για το μέλλον. Ανανεώνεσαι, έτσι. Σαφώς. Και είναι και να προνοείς. Σαφώς. Και προλαβαίνεις και το χρόνο και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά νομίζω ας μας τα πει καλύτερα η Δήμο. Σαφώς. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι μία νέα έτσι, καλεσμένη μας εδώ στο στούντιο, με την οποία έχουμε πάρα πολλά εν καιρό έτσι να πούμε αλλά και να δείξουμε. Και μέσα και αξίζει τον κόπο να τα παρακολουθήσετε. Εκπομπή, διότι όταν έχεις ένα διδακτορικό στη δερματολογία και αφροδυσιολόγος. Μπράβο. Είναι δερματολόγος, αφροδυσιολόγος. Και άλλα πολλά που θα τα πούμε. Αλλά και βεβαίως έχεις και ένα ιδιαίτερο χέρι, γιατί εδώ παίζει ρόλο και το χέρι πέραν από τα υλικά που χρησιμοποιείς. Και τη γνώση. Στις αισθητικές παρεμβάσεις ανέμακτες και μοναδικές όσον αφορά το αποτέλεσμα. Τότε με μία συνέντευξη δεν μπορείς να λύσεις όλα σου τα ερωτήματα. Σίγουρα. Μπορείς όμως να ξεναγηθείς στον πολύ όμορφο χώρο. Το τι θα μπορούσες να κάνεις. Μπράβο, φυσικά. Στις πολύ ωραίες αισθητικές παρεμβάσεις που μπορείς να δεχτείς στους χώρους όπου θα βρεθείς αντιμέτωπος με την ομορφιά αλλά και με την γιατρό μας, την Ειρήνη Λαγογιάννη, που είναι εδώ κοντά μας. Καλώς ήρθατε. Και αν και ντρέπεται στις κάμερες, παρόλα αυτά φτιάχνει πάρα πολύ όμορφους ανθρώπους για μπροστά στις κάμερες. Σωστά. Άλλωστε να σου το πω κάτι, Ειρήνη. Ότι οι άνθρωποι που στην ουσία φτιάχνουν ωραίους ανθρώπους δεν είναι οι ίδιοι πάντοτε μπροστά στην κάμερα. Και είναι σαν ένα ζωγράφο. Αυτός βγάζει τον πίνακά του μπροστά. Δεν βγαίνει το δεν πρόσωπο. Δεν βγαίνει ποτέ ο ίδιος. Σωστά. Έτσι σωστά. Δεν είναι. Έτσι, ενώ για παράδειγμα, εμείς είμαστε πολύ όμορφοι, βγαίνουμε εμείς. Αλλά δεν ξέρω αν μπορώ να κάνω πολύ όμορφη εσένα. Για παράδειγμα, ή τον άλλον. Όσο μπορείς εσύ να κάνεις εμάς. Δεν ξέρω αν έχω αυτό στο χέρι μου.
Μπορώ όμως να επέμβετε εσείς σε μένα. Κοίταξε, εμείς είμαστε εδώ γιατί κακά τα ψέματα και πέρα από την πλάκα της συζήτησης, καμία φορά που θέλουμε να πούμε, το γεγονός ότι εμείς πέρα από τη γνώση που μπορεί να έχουμε για τη διαχείριση του λόγου που πρέπει να χρησιμοποιούμε μπροστά σε μια κάμερα οπωσδήποτε και απευθυνόμαστε στο ευρύτερο κοινό, που έχουμε και τον απλό το λόγο, τον έχουμε και αυτόν. Λοιπόν, πουλάμε και την εμφάνισή μας τις περισσότερες φορές, κακά τα ψέματα, διότι δεν είμαστε μόνο εδώ, είμαστε καλεσμένοι κάπου όλο κτλ. Επιβάλλεται λοιπόν κάποια στιγμή να βρούμε τα σωστά χέρια, καλή ώρα, τα δικά σας, τα οποία θα δείξουμε περιστατωμένα κάποια στιγμή. Θα δείξουμε πράγματα. Γιατί εμείς τολμάμε να μιλήσουμε μόνο όταν έχουμε δοκιμάσει πράγματα. Καλέ, ποιος άλλος έχει κάνει ζωντανή λοιπόν αρρώφηση στο βίντεο. Γιατί ποιος έχει φτιάξει τα μάτια του ζωντανά. Ξέρεις ότι κάναμε ζωντανό λέιζερ στα μάτια και με την κάμερα να τραβάει όλη την επέμβαση είναι στο ίντερνετ, το δεχτήκαμε. Όλα τα έχουμε κάνει, διότι τολμάμε. Και μιλούσαμε κιόλας. Κανονικά, όλα. Διότι τολμάμε πρώτα απ' όλα να προτείνουμε οτιδήποτε το οποίο γνωρίζουμε. Γιατί εμείς δεν είμαστε εδώ ούτε χείρα βοηθείας κανενός για να διαφημίσουμε κάτι. Είμαστε εδώ πιστεύοντας σε κάτι, όταν έχουμε οι ίδιοι γίνουμε. Σωστά. Ναι. Όχι το πείραμα, γιατί δεν ήταν και πείραμα. Όχι. Δεν είναι κάθε και άλλο. Για να δείξουμε στον κόσμο, ξέρεις, ο κόσμος ακούει, ο καθένας μπορεί να βγει να διαφημιστεί. Το θέμα είναι ποιος έχει απέναντι το αποτέλεσμα. Να πει, παιδιά, εγώ πήγα. Ακριβώς. Και μου έκανε αυτό. Το βλέπετε, με βλέπατε και πριν ένα μήνα, δέστε με τι και θα τώρα. Μπορούσε να είναι, που θα μπορούσε να φανεί και που θα χρειαζόταν ο καθής να το κάνει για τη δική του προσωπική ανανέωση, τη δική του ψυχολογία και ίσως κάποια ενδεχόμενη ανάγκη. Σαφώς. Λοιπόν, εγώ λέω να ξεκινήσουμε καταρχήν να γνωρίσουμε την Ειρήνη Λαγοντιάνη. Για αυτούς που δεν έχουν έρθει κοντά σου ακόμα, για αυτούς που δεν έχουν έρθει στο χώρο σου, στο Ινστιτούτο σου και για αυτούς που δεν έχουν δεχτεί τις μικρές πινελιές τις δικές σου, τις ιδιαίτερες. Mm-hmm. Τι μπορεί κάποιος, σαν υπηρεσίες, γενικότερα, κατηγοριοποίησέ μου εσύ ιατρικά όπως θες, είναι πολύ εξειδικευμένο το κοινό μας πια από τόσα ιατρικά θέματα όλα αυτά τα χρόνια, που μπορεί να δεχτεί στο δικό σου χώρο. Καταρχήν κάνω κλινική δερματολογία. Τα γνωστά σε όλους, προβλήματα του δέρματος. Προβλήματα από μία απλή ακμή. Από μία ακμή, ακριβώς, από μία απλή ακμή, μέχρι κάποια εξανθήματα στο δέρμα, μέχρι τριχόπτωση, αλοπαικίες, παιδάκια που έχουν προβλήματα με δερματολογικά, με το δέρμα τους δηλαδή, όπως είναι η ατοπική δερματίτιδα παραδείγματος χάρη, και άλλα προβλήματα όπως είναι τα κονδυλώματα που έχουν οι μεγαλύτεροι, όπως είναι η μολυσματική τέρμινθος που έχουν τα παιδάκια, τα μικρά ή και οι μεγάλοι. Γενικά, λοιπόν, το πρώτο κομμάτι είναι κλινική δερματολογία. Γιατί δεν γυρνάμε ότι πρώτα απ' όλα είμαι γιατρός. Βεβαίως. Σωστά. Στα κονδυλώματα, εδώ θα σε διακόψω και θα σου πω ότι θα τα συζητήσουμε αναλυτικά. Έχουμε μία, με τον HPV και όλα αυτά, έχουμε μία τεράστια έξαρση. Βεβαίως. Που δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια σε ακολουθεί για πάντα. Έτσι μη κακό να μην το πάθεις, γιατί δεν χτύπησα το ξύλο, αλλά νόμιζα. Είδες, είναι αυτό το θεατρικό που λες χτύπα την πόρτα. Σε τις μπουνιές που δεν τρως ποτέ, σας ρίχνουν. Ότι προσέξτε, καλό είναι να προσέξετε πολύ σε αυτό το αφιέρωμά μας που θα είναι κοντά μας συχνά πυκνά, γιατί εάν το κολλήσεις, θα βάλεις αλυφές, θα βάλεις τα πάντα με το παραμικρό τουκ και μπορεί να είναι και πρόβλημα. Και είναι και μεταδοτικό, αυτό είναι το σημαντικότερο. Ακόμα και είναι διχειραψία πολλές φορές. Εντάξει, πάμε. Όχι μόνο ως προς άλλο άτομο, αλλά και ως προς τον εαυτό σου. Να το μεταφέρεις σε άλλα σημεία του σώματος. Βεβαίως. Πάμε να πούμε το δεύτερο. Λοιπόν, άρα είπαμε κλινική δερματολογία. Ακριβώς. Στη συνέχεια ασχολούμαι με την αισθητική δερματολογία, δηλαδή όσον αφορά το πώς θα είμαστε καλύτεροι εμφανισιακά και πώς θα αισθανόμαστε κι εμείς ωραία με τον εαυτό μας, γιατί πολλές φορές κάτι που ενοχλεί εμάς δεν ενοχλεί τους γύρω μας. Σαφώς. Π.χ. μια ρητίδα που έχουμε στο μέτωπο, αυτή ενοχλεί εμάς. Αλλά τους γύρω μας μπορεί να μην τους ενοχλεί και να ενοχλεί, ξέρω εγώ, το οποίο. Μια φορά και εγωιτευτικό. Ακριβώς. Και να μας ενοχλεί ένα προβληματάκι μικρό στο πηγούνι που τυχόν να έχουμε. Σαφώς. Ή κάποια ρητίδα που έχουμε στο μάτι, ενώ οι άλλοι βλέπουμε τη ρητίδα που έχουμε στο μέτωπο. Άρα λοιπόν κάνω και αισθητική δερματολογία που συνεπάγεται όλα αυτά που ασχολούνται με την αισθητική δερματολογία. Εμείς λέω να ξεκινήσουμε λίγο από την αισθητική, επειδή οι γυναίκες και οι άντρες που μας βλέπουν θέλουν όλοι αμέσως την άμεση αλλαγή. Πολλές φορές ακούω γυναίκες και λένε δεν είμαι πάρα πολύ καλά, θα πάω να κάνω ένα μπότοξ. Και είναι σαν να βάζεις τα μαλλιά σου. Mm. Η γυναίκα και ο άντρας, η γυναίκα περισσότερο, θέλει το άμεσο και γρήγορο αποτέλεσμα. Μπορείς να της πεις άλλης ότι θα φύγει και το μάγουλο θα γίνει το κορόμιλο που έδωσε ο Αδάμ στην Εύα. Θα έρθει. Πες της ότι θα σου φτιάξω καλύτερο μήλο. Ναι, το θέμα είναι να πει την αλήθεια όμως η γυναίκα. 50 ημερών. Θα το σκεφτεί. Το ξέρεις αυτό. Αυτό είναι γεγονός. Έτσι, είναι όλοι, γεγονός. Θέλουμε,
Όλοι θέλουμε ταχυδακτυλουργό. Έτσι, ναι. Θέλουμε άμεσα αποτελέσματα. Ακριβώς. Τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή έρχομαι εγώ και σου λέω, Ειρηνή, εγώ θέλω ρίκο να είναι το μάγουλό μου. Συγγνώμη, ρε Αλέξανδρε, που σε διακόπτω, τι κάνει η γιατρός σε αυτή την περίπτωση, ή αν τελικά ναι. η επιστήμη έχει βρει τα μηχανήματα που μπορεί να καλύψει. Θα σας πω. Και έρθω και σου πω, θέλω αυτό το αποτέλεσμα. Και μου πεις ότι υπάρχει ο τρόπος για μία εβδομάδα, στο κάνω τώρα και βγαίνεις έξω και λένε Παναγία μου, αλλά έτσι και έτσι και έτσι. Και υπάρχει ο τρόπος να με ακολουθήσει με μία σειρά, όπως λέγαμε πριν, θεραπείων, 2-3 συνεδριών, 5, ναι. αλλά το αποτέλεσμα θα είναι αυτό. Και εγώ επιμένω τη γρήγορη με όλα τα μειονεκτήματα που έχει. Η αντίδραση δική σου ποια θα είναι? Δηλαδή θέλω να σου πω, τι προτείνεις, είσαι υπέρ του μακρόχρονου και ας αργήσει, ή ότι σ' αρέσει να βλέπεις και γρήγορα το αποτέλεσμα? Εξαρτάται από τη θεραπεία. Και υπάρχουν την ανάγκη θεραπείες, φυσικά, του ακριβώς. Υπάρχουν θεραπείες που είναι σχετικά σύντομες και βλέπουμε το αποτέλεσμα σχεδόν αμέσως, γιατί τώρα μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Μαγικό ραβδάκι δεν υπάρχει. Ακριβώς. Δεν υπάρχει άμεσο αποτέλεσμα 100%, γιατί οποιαδήποτε παρέμβαση και επέμβαση θα κάνει ο γιατρός, σε αυτή την περίπτωση μπορεί να δημιουργηθεί ένας μόλουπας, σωστά, μπορεί να δημιουργηθεί κάτι ακριβώς που τελικά δεν θα είναι ευχάριστο για τον ασθενή. Σωστά. Άρα λοιπόν ποτέ δεν κάνουμε επεμβατικού τύπου αισθητικής δερματολογίας όταν θέλουμε κάτι άμεσο-άμεσο. Δηλαδή, άμα αύριο έχουμε ένα γάμο, δεν πάμε σήμερα να φτιάξουμε, να βάλουμε γυαλουρονικό. Θα πρέπει να το σκεφτόμαστε και ήδη. Βάλουμε, ακριβώς. Ή να, βάλουμε, να κάνουμε μπότοξ σήμερα και αύριο έχουμε το γάμο. Γιατί κακά τα ψέματα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέτε, διότι όλες μας οι γυναίκες, όταν γνωρίζουμε, γιατί για να φτάσει στο σημείο να πας σε έναν γιατρό και να ζητήσεις κάτι τέτοιο, γνωρίζεις, το έχεις ψάξει, έχεις γνώση. Να δίνουμε λίγο χρόνο στο δικό μας τον εαυτό. Γιατί μετά λέμε δεν ήταν καλός ο γιατρός, δεν μου τα έκανε. Μα και το γιατρολογικό να βάλεις χρειάζεται για 2-3 24 ώρα. Ακριβώς. Να πιείς νερό, ακριβώς. Να απλωθεί και να κάτσει. Μπορεί όταν φύγεις από τον γιατρό να είσαι έτσι, αλλά είναι και το ίδιμα το εσωτερικό. Δεν μπορείς να έχεις δει το αποτέλεσμα. Πρέπει να ηρεμήσεις, να κάτσει και να δεις και το αποτέλεσμα και να κάτσει ωραία στο πρόσωπό σου. Αυτό έτσι, γιατί έχουμε δει πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος κατηγορεί πολύ εύκολα τους γιατρούς της συγκεκριμένης ειδικότητας. Είναι γεγονός. Γιατί πρώτον το λάθος ξεκινάει από εμάς, χρονικά. Που τον αναγκάζουμε κιόλας να κάνει. Βεβαίως. Πάμε και του λέμε, όχι, βάλε μου κι άλλο. Και σου λέει ο γιατρός. Θα φουσκώσει. Κάτι, θα φουσκώσει, θα απλώσει. Μα εδώ δεν μου το πέτυχες, εγώ θέλω να φανεί διαφορά. Και βγαίνεις μετά έτσι σαν τη μαϊμού. Και μετά πας και του λες, κοίτα πώς με έκανες, σαν το ψάρι. Μα ζήταγες κι άλλο. Σου είπε ο γιατρός, θα βάλουμε τόσο. Άσε να το δούμε τρεις μέρες. Και έλεγες, όχι, δεν θα βγω σήμερα και να έχω. Αυτό φταίμε κι εμείς κάποια στιγμή που αναγκάζουμε τον γιατρό. Όταν λέμε αισθητική δερματολογία, μιλάμε για ανέμακτες μικρές επεμβατικές μεθόδους, είτε απλά με κάποια υλικά, είτε με κάποια μηχανήματα, όπως ένα μηχάνημα που πολύ λίγοι ίσως ξέρουν να το χρησιμοποιήσουν στα υνατόχους στην Ελλάδα, που είναι το... Plexer. Plexer. Είναι ένα μηχάνημα που βασίζεται στο πλάσμα, στην τέταρτη κατάσταση της ύλης και μας βοηθάει να κάνουμε mini lifting, βλεφαροπλαστική ανέμακτη, να βελτιώσουμε πάρα πολύ τις ρητίδες καπνιστού και όχι μόνο, μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα όπως να αφαιρέσουμε υπερκερατώσεις τυχόν στο δέρμα, να αφαιρέσουμε κονδυλώματα, να αφαιρέσουμε κίστες μικρές, μπορούμε να αφαιρέσουμε τατού με το συγκεκριμένο, βεβαίως, και χωρίς να έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα στο δέρμα, με την έννοια ότι δεν αφήνει ιδιαίτερα σημάδια. Πάρα αυτό εννοώ. Σημαντικό. Έτσι, κάνει και ανάπλαση φορές, δηλαδή, έτσι. Ακριβώς. Πολύ σημαντικό. Ακριβώς. Και όπως και αυτό που είναι πολύ δύσκολο είναι οι ρητίδες καπνιστού, όπως ανέφερα πριν. Γιατί εννοείς γύρω από το γύρω από τα χείλη, γιατί η εμπειρία μας λέει ότι πολλές φορές και η μεσοθεραπεία που θα χρησιμοποιήσουμε για τις ρητίδες καπνιστού ή το υαλουρονικό που θα χρησιμοποιήσουμε για τις ρητίδες καπνιστού, πολλές φορές δεν μας καλύπτει πλήρως. Mm-hmm. Ενώ με αυτή την μικρή ανέμακτη μέθοδο, έχουμε τη δυνατότητα να το βελτιώσουμε στο έπακρον. Όπως και μάλιστα να κάνουμε... πολύ άμεσα σχετικά. Ακριβώς. Αυτά, λοιπόν. Ακριβώς. Χρειάζεται ένας πολύ μικρός χρόνος αποθεραπείας και ο ασθενής στη συνέχεια είναι πολύ ευχαριστημένος, θα έλεγα. Άρα λοιπόν στο κόμμα... Ναι, ήθελα λίγο να πω κάτι, ένα ερώτημα πολύ σωστό και που κάνουν πάρα πολλοί και θέλω να μου το απαντήσεις και εσύ ως διδάκτορ στην ειδικότητά σου. Τελικά, η αισθητική δερματολογία, αυτό που λέμε η ανέμακτη, επεμβαίνει και σε πράγματα αντικαθιστά την κανονική πλαστική χειρουργική ή όχι, να μην τον μπερδεύουμε? Κοίταξε, γιατί κάποιοι λένε ότι ξέρεις κάτι, όχι, δεν χρειάζεται που έχεις κρεμάσει εδώ, εγώ θα σου κάνω μεσοθεραπεία, το νατάλο και τα, και αυτό όλο θα πάει πίσω. Μπορούν να γίνουν τα πάντα? Δεν μπορούν. Δεν μπορούν να γίνουν τα πάντα.
το ένα συμπληρώνει το άλλο. Μπράβο. Έτσι, μία χειρουργική παρέμβαση, αν θέλουμε, θα μας προσφέρει ίσως κάτι περισσότερο άμεσα, αλλά στη συνέχεια θα πρέπει να το βελτιώσουμε και με τις ανέμαχτες επεμβάσεις. Ακριβώς. Συντηρήσουμε την διαδικασία όπως επέμβασης, εννοείται. Έτσι ακριβώς. Με τα υπόλοιπα άλλα σκευάσματα. Όμως, εγώ είμαι της άποψης ότι υπάρχουν κάποια προϊόντα. Όχι με τις άποψεις, δεν το φαντάστηκα. Το έχω κάνει, το έχω βιώσει και ίδιο και το έχω δει και από δικούς μου ανθρώπους. Έτσι ακριβώς. Ότι έχουν υπάρξει κάποια προϊόντα τα οποία έχουν καταφέρει να έχουν καταρρύψει κάποια σημεία που θα μπορούσε να μπει μόνο νηστέρι κάποτε. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Υφίσταται λοιπόν. Βεβαίως. Άρα υπάρχουν και κάποια βεβαίως, ψάχνω, βεβαίως, να βεβαίως. Όλες αυτές τις αισθητικές παρεμβάσεις που κάνουμε, προσπαθούμε με αυτές τις παρεμβάσεις να βελτιώνουμε το δέρμα και την ελαστικότητά του και τη σφυγιλότητά του και την υφή του, ώστε τελικά να καθυστερήσουμε, εάν θέλετε, τις χειρουργικές επεμβάσεις. Γιατί η χειρουργική επέμβαση πάντα μας έχει μεγάλο χρόνο αποθεραπείας. Έχει ράματα, κανένας δεν θέλει. Ακριβώς. Και κανένας δεν θέλει να πάει στο χειρουργείο. Σωστά. Και πάντα μία ουλή ή ένα κάτι θα ενδεχομένως να μείνει. Έτσι ακριβώς. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλά όπλα στη φαρέτρα των δερματολόγων και των πλαστικών φυσικά, που μπορούν να μας βοηθήσουν να παρατείνουμε την επίρρρεια του χρόνου. Mm-hmm. Δηλαδή πάρα τη χρονογύρανση και τη φωτογύρανση. Για το λέιζερ λοιπόν μας αναφέρετε εσείς το τελευταίο, το πλέξερ. Πλέξερ. Είναι μικροχειρουργικό, μάλλον είναι μηχάνημα μικροχειρουργικής. Ανέμακτο. Δεν είναι ακριβώς ανέμακτο, δεν είναι ακριβώς λέιζερ, είναι ένα πατενταρισμένο μηχάνημα αν θέλετε, το οποίο όπως σας είπα και πριν βασίζεται στην τέταρτη κατάσταση της ύλης το πλάσμα, ουσιαστικά δρά σαν ένας κεραυνός, σαν ένα ηλεκτρικό ρεύμα κατά κάποιο τρόπο, πάει όμως και εξειδικευμένα δράσει στους ιστούς τους δερματικούς, αλλά σε συγκεκριμένα σημεία, χωρίς να καταστρέφει τις υπόλοιπες συστιβάδες. Πάρα πολύ σημαντικό. Είπατε πλάσμα. Το άκουσα δεύτερη φορά και προσπαθώ στο μυαλό μου να καταλάβω. Διότι εμείς γνωρίζουμε το πλάσμα, όταν πρώτο ήρθε τουλάχιστον αυτό στην Ελλάδα και το μάθαμε, σαν από την διαδικασία που παίρνουμε το αίμα. Ακριβώς. Αυτό είναι λοιπόν. Μιλάμε για το ίδιο πράγμα. Στο δέρμα και στα μαλλιά μπορείς να το κάνεις. Ακριβώς. Παίρνεις το καλό του σημείο, τα ζωτικά του. Το πλάσμα του αίματος. Μπράβο. Και το ξαναεπιστεύεις πίσω. Ναι. Απλώς στην προκειμένη περίπτωση, όσον αφορά το μηχάνημα, μιλάμε για την τέταρτη κατάσταση της ύλης, το πλάσμα, που ουσιαστικά τι κάνει. Από στερεά κατάσταση εξαχνώνει, αν θέλετε, τους ιστούς. Δηλαδή γίνονται αέρια αυτά τα συστατικά. Έτσι, δεν μιλάμε για το πλάσμα του αίματος, όπως μιλάμε για το PRP, δηλαδή για τη μεσοθεραπεία. Με πλάσμα, που και αυτή είναι μια πολύ καλή μέθοδος αντιμετώπισης της ελαστικότητας πάλι των ρητίδων του δέρματος κτλ. Αλλά είναι μια άλλη μέθοδος που και αυτήν την εφαρμόζω στο ιατρείο μου. Και είναι συγκεκριμένο πράγμα. Ακριβώς, αυτό, αλλά είναι για προβλήματα του δέρματος χωρίς μηχάνημα. Δηλαδή παίρνουμε τον ορό του αίμα, παίρνουμε, μάλλον συγγνώμη, το αίμα του ασθενούς και από εκεί παίρνουμε κάποια συστατικά όπως είναι τα αιμοπετάλια. Σωστά. Και στη συνέχεια τα ενίουμε στις διάφορες περιοχές που έχουμε πρόβλημα. Είτε αυτές είναι ρινοπαριακές, είτε γενικά είναι όλο το πρόσωπο του δέρματος, ή μπορεί να είναι και ουλές και διάφορα και το προβλήματα σώμα, νομίζω, του δέρματος. Έτσι, βεβαίως, βεβαίως. Και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε διάφορα σημεία του δέρματος γενικότερα. Είτε σώμα είναι αυτό, είτε πρόσωπο είναι αυτό. Μια και μιλάμε για την αισθητική. Και τριχωτό κεφαλής, με συγχωρείτε. Σαφώς, θα κλείσουμε έτσι. Μια και μιλάμε για την αισθητική, πάρα πολλοί λένε ότι από τη στιγμή που ξεκινήσεις και επεμβαίνεις, ότι το δέρμα έχει μια αλφα ελαστικότητα. Όταν συνέχεια το συνηθίζεις, βάλε, φεύγει, βάλε, φεύγει, βάλε, φεύγει. Κάποια στιγμή, ειδικά με τα νηματάκια, όσο που λέμε βάζεις, τραβιέται, βάζεις, κάποια στιγμή λέει σπάει, χαλάει η ελαστικότητα του δέρματος και πλέον δεν λειτουργούν ούτε αυτά και πρέπει μετά να πας, αν θέλεις, σε άλλες πιο ιδιαίτερες και χειρουργικές μεθόδους. Αυτό είμαι σίγουρος ότι ισχύει. Το πόσο γρήγορα ή όχι έχει να κάνει από το δέρμα, από την επέμβαση, από τη την διατροφή ίδια. Του καθενός μας, από την ελαστικότητα που έχει το δέρμα του και από την επέμβαση. Για παράδειγμα, από το DNA του, την γενομικότητα. Εγώ έχεις δει, ας πούμε, αυτό που λένε όλοι οι γιατροί, ότι κάνεις σήμερα χειρουργείο και βλέπεις την πληγή, σε 2-3 μέρες δεν βλέπεις τίποτα. Είναι φοβερό το πόσο γρήγορα κλείνουν οι πληγές στο δέρμα μου. Εγώ είναι δεν κάνω ποτέ μελανιά πάλι. Λοιπόν, οπότε είσαι καλόσαρκος, όπως λέει ο κόσμος. Ε?
Είσαι καλό σακό, όπω λέει ο κόσμο. Δηλαδή, η δουλειά σου απολώνεται πολύ εύκολα. Δηλαδή, μου κάνει τη μεσοθεραπεία και μέχρι να κατέβω το να σα κατεβαίνω και μετά έχω πάει και σε φωτογράφηση. Και μου λέγανε, λίγο μακιγιάς, δεν θες τίποτα. Και λέω, όχι, βάλτε μου, γιατί δεν προλάβαινε. Μα μου λέει, δεν έχει τίποτα. Δηλαδή, κλείνουν, ενώ έχω δει άλλου που 10 μέρε. Καλέ μελανιές και μελανιές. Έτσι. Είναι, από την ίδια ρεσούλα. Είναι κατά πόσο έχουμε επιφανειακά αγγεία τα οποία σπάνε εύκολα και κατά πόσο άλλα δέρματα δεν έχουν τόσο έτσι μεγάλα προβλήματα στην επούλωση. Μέχρι υπάρχει όριο χρονικό που ένας άνθρωπος μπορεί, δηλαδή μπορούμε να κάνουμε 50 μπότοξ, δανείζομαι. Εξαρτάται τη συχνότητα. Δηλαδή για 20 χρόνια. Ναι. Μπορούμε να το κάνουμε. Ήδη το μπότοξ, η μποτουλινική τοξίνη, είναι μια ουσία την οποία τη χρησιμοποιούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν έχει επιπτώσει στον οργανισμό με το χρόνο. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Όλα, οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι λέγανε παν μέτρων άριστον. Σαφώς. Φυσικά, άμα κάνει κάθε μήνα μπότοξ, οπωσδήποτε θα δημιουργηθούν διάφορα προβλήματα. Δόξα τω Θεώ, η φαρέτρα των γιατρών αυτή τη στιγμή όσον αφορά τα μέτρα αντιμετώπισης, είτε αυτά είναι λέιζερ, είτε αυτό είναι υαλουρονικό οξύ, είτε αυτό είναι το μποτουλινική τοξίνη όπως είναι το μπότοξ, είτε αυτά είναι κάποιες μεσοθεραπείες, κάποιες ουσίες, πολυβιταμινούχες, πεπτίδια, χίλια δύο πράγματα τέλος πάντων, ακριβώς. Όλα αυτά λοιπόν συνηγορούν υπέρ του δέρματος και φυσικά δεν πρέπει να γίνεται φοβερή κατάχρηση. Σίγουρα. Εννοείται. Αλλά έχετε δει και εσείς, φαντάζομαι, στο ιατρείο σας, και θα είναι ένα συχνό περιστατικό το βλέπουμε παντού γύρω μας, ότι παλαιότερα οι γυναίκες και οι άντρες ενδεχομένως, γιατί εντάξει, ο μπότοξ δεν ξεκίνησε για το πρόσωπο. Όχι, ξεκίνησε για μασκάλες πατούσες. Όχι, ξεκίνησε πρώτα από τους νευρολόγους για μυϊκούς σπασμούς. Για το, και για τους φορολογικούς. Ακριβώς. Λοιπόν, και μετά συνέχισε στην αισθητική δερματολογία. Είδαμε λοιπόν ότι πέρα από αυτό που ξεκίνησε από προβλήματα άλλου τύπου, μελλοντικά, όπως και το αντισυλληπτικό δεν ξεκίνησε για την αντισύλληψη, άσχετο. Λοιπόν, οι γυναίκες μετά όταν ξεπερνάγαν κάποια ηλικία και βγαίνανε οι ρητήδες πια του χρόνου, αν θες από τα 35 και άνω, παλαιότερα, τότε ξεκινάγανε να κάνουν μπότοξ. Σήμερα δυστυχώς έχει γίνει λίγο μόδα να βλέπουμε κοπελίτσες 20 ετών που δεν έχουν ιδιαίτερη ανάγκη και να θέλουν να κάνουν μπότοξ. Για ναι. Γιατί το αυτό είναι το κόνσεπτ της εποχής. Και ρωτώ το εξής. Είναι κατανοητό να μην υπάρχει κατάχρηση όταν μια γυναίκα στα 30-35 αποφασίζει να κάνει και αντί μέχρι τα 60 της λέμε παράδειγμα πόσα μπότοξ πια να κάνει. Είναι νορμάλ. Όταν όμως ξεκινάει μια γυναίκα από τα 20 της χρόνια. Υπάρχουν στην Αμερική, το κάνουν το μπότοξ και από τα 20-22 και το θεωρούν ότι το κάνουν σαν πρόληψη. Και όντως θα μπορούσαμε να το πούμε για τον εξής απλό λόγο ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την μποτουλινική τοξίνη ώστε να προβλέψουμε κατά κάποιο τρόπο να μην γίνουν ρητίδες στο μέλλον. Όσο το κρατάμε όμως το πρόσωπό μας με τον μπότοξ. Γιατί αν τα αφήσουμε να φύγει αυτό που θα δούμε δεν ξέρουμε πώς το κρύψουμε. Να είμαστε ειλικρινείς. Ναι, δεν είναι όμως και υποχρεωτικό. Δηλαδή πάντα. Ανάλογα όλα αυτά τα που προαναφέραμε, κατά πόσο για το δέρμα του εκάστοτε. Και δεν πάνε και όλα σε όλους, παιδιά. Πρέπει να το πούμε αυτό, έτσι. Ναι. Σημαντικό. Δηλαδή δεν σημαντικό. Θα βάλουμε ούτε την ποτουλινική τοξίνη σε όλα τα πρόσωπα, ούτε σε όλες τις ηλικίες, ούτε τις ίδιες ποσότητες σε όλους. Σωστά. Ο καθένας ασθενής είναι μοναδικός. Και δεν είναι ασθενής, το κάθε άτομο τέλος πάντων είναι μοναδικό. Είστε της άποψης εσείς ότι κάνετε αυτό που θέλει ο πελάτης εκείνη τη στιγμή με τον όποιο τρόπο το θέλει ή είστε από τους γιατρούς που λένε ότι αυτό και τέρμα δεν σε επηρεάζω άλλο γιατί εγώ βλέπω το σωστό αποτέλεσμα επάνω σου. Πάντα πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ γιατρού και ασθενούς. Μία μέση. Γιατί, ακριβώς, γιατί πολλές φορές οι ασθενείς για κάποιους λόγους προσπαθούν να φτάσουν το τέλειο, αλλά πολλές φορές το τέλειο να μην είναι αυτό που πραγματικά πρέπει να γίνει. Και να μην είναι και εφικτό πολλές φορές. Ακριβώς, έτσι. Είτε από αδυναμία του γιατρού εντός εισαγωγικών, γιατί δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει, ας πούμε, δύο σύριγγες, ακριβώς, είτε από αδυναμία του ατόμου. Σωστά. Δεν μπορεί, ας πούμε, ένα πρόσωπο το οποίο είναι οβάλ να το κάνουμε αυγουλωτό, μακρουλό, ακριβώς. Οπότε, κατά συνέπεια, πάντα πρέπει να υπάρχει συνεργασία ασθενούς με γιατρό. Μάλιστα. Και φυσικά, εγώ πάντα είμαι της απόψης ότι πιο καλά λίγο και προσθέτεις, παρά υπερβολές. Και υπερβολές δεν μετά. Είναι εύκολες να τις βελτιώσεις. Συσταφώ. Ενώ Συσταφώ. Το λίγο, ανά πάσα στιγμή, μπορείς να το βελτιώσεις και να το κάνεις ακόμα καλύτερο.
Ελαστικά μοτό περιστεράς. Σε εμάς θα βρείτε όλη την γάμα ελαστικών μοτοσυκλέτας. Κορυφαίων εταιριών στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με δωρεάν και ασφαλή τοποθέτηση και ζυγοστάθμιση. Έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Μοτό εξυπηρέτησης πελατών. Και πάντα με την κορυφαία τεχνογνωσία του πρωταθλητή αγώνων ταχύτητας Νίκου Περιστερά. Πολυετή επίσημο αντιπροσώπου αγωνιστικού τμήματος Ελλάδος. Μιχαλακοπούλου, 125 Αθήνα, Κωνσταντινουπόλεως 44 Περιστέρη. Όπως καταλάβατε, θα κάνω μια ερώτηση εσένα. Αν με αγαπάει όπως εσύ, δεν νομίζω. Αν με πονάει όπως εσύ, δεν νομίζω. Αποκλείεται και εξυπακούεται. Εσύ υποθέσουμε ότι τα πήγαινε. Όταν ξεκίνησε και πήγε πρώτη φορά στη ζωή σου, είχε τρώγει να κάνει το μεσοθεραπείο στο δροσιά. Όχι, γεννήθηκα. Με πήγανε δίπλα και πήγα στο πλαστικό. Με πήγαν από την Κούνια. Τότε δεν μπορούσε να απαντήσει αυτό που θέλω να σε ρωτήσω. Όχι, αλλά για πες μου. Δηλαδή εγώ. Αν υποθέσω ότι θα πάω σε ένα γιατρό για πρώτη φορά, που δεν έχω ξαναπάει. Ναι. Ξέρεις τι, δεν του λέω ακριβώς τι θέλω. Τον αφήνω να δω μόνος του πώς θα δουλέψει πάνω μου. Θα φύγω, θα δω. Αν δω ότι κάτι δεν έχει ολοκληρωθεί μετά από 2-3 μέρες, θα επιστρέψω. Γιατί θέλω να δω ο γιατρός πώς με βλέπει και είναι καλός από μόνος του. Ναι. Για να μπορώ να τον εμπιστεύομαι. Να ξέρω σαφώς ότι θα με δει και θα ξέρει τι θέλει. Και εγώ την πρώτη φορά, αν και να σας πω λίγο κάτι, αυτό θα σας πω προσωπική εμπειρία, που από αυτή την εκπομπή έχουν περάσει, δηλαδή σε αυτά τα 20 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, θα έπρεπε να είχαν περάσει. Βάλε 10 το χρόνο, από έναν κάθε μήνα, θα περνάγανε περάσει 200 γιατροί τουλάχιστον. Στα 20 χρόνια, μα είσαι με τα καλά 10 σου. 10 το χρόνο, συγγνώμη, 10 το χρόνο. Στα 10 χρόνια είναι 2.000. Όχι, 10 το χρόνο για 20 χρόνια. 10 το χρόνο, έναν το μήνα. Ναι, έναν το μήνα γιατρό να έβγαζα. 12, ναι. 200 γιατροί. Δεν είναι τυχαίο που έχω μιλήσει με 1.000 γιατρούς, αλλά έχω συνεντευξιάσει σε όλα τα χρόνια, γιατί εγώ ξέρεις, είμαι τμηματικός από έναν γιατρό, μου κάνει τον έχω κάθε χρόνο δίπλα μου. Έχω παρουσιάσει 10 όλα αυτά τα χρόνια και ούτε παραπάνω. Πλαστικούς και δερματολόγους. Αυτό σημαίνει ότι ο γιατρός είναι σαν το δικηγόρο και το λογιστή για έναν άνθρωπο με και το καλημέρα και το για τη γυναικολόγο και για τον άντρα πολλές φορές. Γυναικολόγο. Ναι, γιατί ο άντρας σε προειδεάζει πώς θα συμπεριφερθεί στη γυναίκα σου στα γυναικολογικά της και να είσαι δίπλα της. Γι' αυτό το κάνεις και πας στο γυναικολόγο, που πας μόνο στο γυναικολόγο. Ναι, διότι όταν εσύ είσαι σε εγκυμονούσα κατάσταση και εγώ σου λέω βάλε σκούπα, σκύψε, κάνε αυτό που θέλω, σου κάνω κακό. Άρα το γυναικολόγο πρέπει να μου πει πώς νιώθει μια γυναίκα όταν έχει μια κοιλιά και εγώ να μπορέσω να είμαι σωστός άντρας δίπλα σου. Λοιπόν, αλλά από την άλλη, θα το έχεις καταλάβει και στο ιατρείο σου, ότι και από όλα αυτά τα χρόνια που κάνεις το επάγγελμα αυτό, ότι είναι με το πρώτο touch. Εγώ πιστεύω πολύ σε αυτό. Πιστεύω ότι ή θα πεις, ξέρεις κάτι, σου έχω εμπιστοσύνη, δεν με ενδιαφέρει, κάνω ό,τι θες. Εγώ έχω πάει σε γιατρό και μου λέει, ρε παιδί μου, μ' αφήνεις λίγο να κάνω κάτι που δεν μου το έχεις ζητήσει. Λέω ότι. Και που μπορεί και να μην το ξέρεις, ρε παιδί μου, για να το ζητήσεις. Λέω, μα αυτό δεν χρειάζομαι κάτι. Μου λέει, μ' αφήνεις, μου έχεις εμπιστοσύνη. Λέω, κάντο. Έκανε καλή δουλειά τότε ναι. Όμως, παραδέξτε. Ναι, οι ιδέες τελικά μου έκαναν δύο τρίχες στο φρύδι. Ναι. Λοιπόν, και είναι ξέρεις, που δεν θα το νομίζουμε ότι ξέρουμε, αλλά δεν τα ξέρουμε, δεν είμαστε γιατί. Δεν το πιστεύεις. Όπως και εσύ νιώθεις καλά σε κάποια πρόσωπα. Πρώτα βλέπω τι πρόβλημα υπάρχει στο πρόσωπο. Και μετά αφήνω τον ασθενή να μου πει τι ακριβώς τον ενοχλεί. Ναι. Γιατί πολλές φορές. Θα του το πεις αν εσύ δεν συμφωνείς. Ότι ξέρεις κάτι, ναι. Εγώ μου χτίζει για πάντα. Botox, αλλά μην κάνεις Botox, γιατί το πρόβλημα σου δεν είναι εκεί. Εγώ πάντα το λέω, γιατί πάντα μου αρέσει να δημιουργώ. Πολύ σημαντικό. Και μα είναι στιγμή, δημιουργία λοιπόν, ακριβώς. Η αισθητική δερματολογία είναι δημιουργία. Έτσι, είναι πίνακας ακριβώς, όπως αναφέρατε και εσείς στην αρχή. Οπότε κατά συνέπεια πρέπει να ξέρεις ακριβώς τον ασθενή. Που υποφέρει, που έχει το ψεγάδι. Ή το ψυχολογικό του. Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί είμαστε ψυχολογικά. Ακριβώς, ακριβώς. Καμιά φορά και ακριβώς. Όχι λιθινά. Έτσι. Είναι, είναι λίγο πλασματικά. Έτσι είναι ακριβώς. Και γι' αυτό πάντα προσπαθώ να τους παροτρύνω να κάνουν αυτά που πραγματικά έχουν ανάγκη. Και που θα είναι και φυσικά, ακριβώς, και φυσικά θα τους βελτιώσει και όλες και την αυτοπεποίθησή τους, που είναι πολύ σημαντικό για τον ασθενή, ο οποίος έχετε να κάνει αισθητικές παρεμβάσεις. Σωστά. Και ταυτόχρονα να είναι και οι ίδιοι ικανοποιημένοι, αλλά να τους ικανοποιήσω και την επιθυμία τους, όσο φυσικά αυτό είναι εφικτό. Έτσι, θέλω, θέλω να πούμε δύο πράγματα. Καταρχήν να πούμε ότι θα θέλω όλα αυτά διεξοδικά, είναι τρεις κατηγορίες διαφορετικές υπηρεσίες που μπορεί κάποιος να δεχτεί στο δικό σου χώρο. Και θέλω να τις αναλύσουμε σε κάθε εκπομπή διαφορετικά. Αχ, εγώ δεν θα περιμένω. Έχω κλείσει ραντεβού Δευτέρα, Τέταρτη και Παρασκευή. Εντάξει, δεν πειράζει, αυτή την Πέμπτη. Λοιπόν, θέλω λίγο να ρωτήσω το εξής.
μία ερώτηση και από την απάντησή σου θα καταλάβουμε πάρα πολλά και διεξοδικά θα τα αναλύσουμε. Τελικά, γιατί εξειδικεύεσαι και στην τριχόπτωση και προβλήματα με το κεφαλή και το τριχωτό που έχουν δυστυχώς οι περισσότεροι και λόγω άγχους πια. Ακριβώς. Βγάζουμε μαλλιά, μπορούμε να βγάλουμε μαλλιά. Μπορούμε να βγάλουμε μαλλιά. Μπορούμε να βγάλουμε όλες περιπτώσεις. Σε όλες τις ηλικίες και σε οποιοδήποτε σημείο του τριχωτού της κεφαλής. Όλα είναι σχετικά. Mm-hmm. Τίποτα δεν είναι απόλυτο. Υπάρχουν οι ανδρογεννητικού τύπου αλοπαικία π.χ. είναι μια κατάσταση στην οποία μπορούμε να βελτιώσουμε την τρίχα, την τριχοφία και όλα τα σχετικά. Υπάρχουν όμως και ουλωτικές αλοπαικίες, δηλαδή που δημιουργούνται ουλές σε αυτή την περίπτωση, στον τριχωτό της κεφαλής, οπότε εκεί δεν μπορούμε να βοηθήσουμε πραγματικά. Και φυσικά, βέβαια, το τελευταίο στάδιο είναι η μεταμόσχευση μαλλιών. Εννοείται. Εκεί που άμα υπάρχει θύλακας, εννοείται, μπορεί και ακριβώς, να γίνει. Δεν υπάρχει, ακριβώς, πώς θα γίνει. Ακριβώς. Οπότε όλα είναι σχετικά στη ζωή μας. Μάλιστα. Αν έπρεπε να κλείσουμε έτσι αυτό το μικρό αφιέρωμα, το μικρό δεν το λες, η μισή εκπομπή, αλλά δεν πειράζει, δεν μας αρέσει. Λοιπόν, αν έπρεπε να κλείσουμε και ήθελα σήμερα σαν πρώτη καλωσόρισμα σε όλη την Ελλάδα, Κύπρο και Αυστραλία που μας βλέπουν όλη μέρα, κάθε μέρα, να πεις σαν διδάκτορ δερματολόγος και με τις αισθητικές παρεμβάσεις σου τις ανέμακτες, δύο πράγματα που πιστεύεις ότι σε όλες τις ηλικίες, δεν μιλάμε στο 2 χρόνο παιδάκι, ούτε στο 15, ούτε στο 20, ότι όλοι οι άνθρωποι από κάποια στιγμή και μετά, αυτά τα δύο, άντρας γυναίκα, μπορεί να επέμβει λίγο και αμέσως έχει μία άλλη όψη, μία άλλη εμφάνιση και μία άλλη ψυχολογία που πάει σε όλους. Όχι στην ίδια ποσότητα, αλλά λες ότι αυτό δεν είναι σε όλους. Δηλαδή, τι θέλω να σου πω, ένας ενδυματολόγος θα έλεγε ότι, Αλέξανδρε, νομίζω ότι στην ντουλάπα ένα τζιν και ένα μαύρο σακάκι, οτιδήποτε δουλειά και να κάνει κάποιος, όποια ηλικία και να έχει, θα το φορέσει και θα το χαρεί. Στην αισθητική δερματολογία, λοιπόν, τι πιστεύεις ότι όλοι κάποια στιγμή πρέπει να έρθουμε για σένα να κάνουμε, που σε μικρή ή μεγάλη ποσότητα σε όλους ταιριάζει. Πες μου δύο πράγματα. Το πρώτο θα είναι μια microdermabrasion που λέμε, δηλαδή μια μικροαπόξεση με κρυστάλλους, με διαμάντια, που ουσιαστικά αυτό θα πρέπει να γίνεται σε ταχτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια του χρόνου. Όταν εννοώ σε ταχτά χρονικά διαστήματα, πάντα μιλάμε ανάλογα με τον τύπο δέρματος. Mm-hmm. Είναι μια θεραπεία που πηγαίνει σε όλες τις ηλικίες, γιατί άλλος έχει ακμή, άλλος έχει ένα ταλαιπωρημένο δέρμα, οπότε πρέπει να φύγουν νεκρά κύτταρα και να μπορέσει να εμπλουτιστεί και να ενεργοποιηθεί, να ενεργοποιηθούν οι κάτω στιβάδες της επιδερμίδας, οι κατώτερες στιβάδες δηλαδή. Οπότε μπορεί να επαναλαμβάνεται μία φορά το χρόνο, δύο φορές το χρόνο, αρκεί εξαρτάται από το δέρμα. Δηλαδή άμεσα. Βεβαίως. Ήδη από την δεύτερη ή τρίτη μέρα βλέπουν πόσο απαλό και πόσο ζωντανό και ελαστικό είναι το δέρμα. Και τώρα, όταν ακούμε απόξηση, στο μυαλό μας απευθείας έρχεται το ότι εκείνη τη στιγμή θα δημιουργηθούν κάποιες σχετικές πληγές. Αν όχι μεγάλες, σαφώς θα υπάρχει όμως μία. Εξαρτάται πόσο βαθιά θέλουμε να πάμε και τι πρόβλημα αυτό υπάρχει. Το εσείς, δηλαδή, ακριβώς. Εννοείται. Το κρίνει ο θεραπευτικός. Λοιπόν, κάποιος που είπατε έχει ακμή. Έχει ακμή, μπορεί να κάνει με αυτή τη μέθοδο να βελτιώσει την υφή του δέρματός, να ξεμπουκώσει το δέρμα και να χρησιμοποιήσει και, και την κατάλληλη αγωγή που θα πάρει από τον γιατρό του. Και το δεύτερο. Και το δεύτερο που μπορεί να κάνει είναι κάποια χρήση lasers για διάφορες μικροβελτιώσεις. Ας πούμε fractional laser μπορεί να χρησιμοποιήσει, ακόμα και λέιζερ αποτρίχωσης, που τώρα πλέον είναι ένα λέιζερ που χρειάζεται άμεσα, ας πούμε, ο περισσότερος κόσμος αποτριχώνεται. Εγώ έτσι, δεν μπορώ, δεν μου κάνει εμένα. Όχι. Επειδή είμαι ξανθιά. Δεν πιάνει λέει, το λέιζερ σε μένα τη αποτρίχωση. Ναι, συνήθω είναι στο μαύρο δέρμα. Ναι. Στη μαύρη τρίχα που ανταποκρίνεται, αλλά πάλι δεν υπάρχει τρίχα. Αλλά και, θα χθώ. Και φυσικά. Κάψου ό,τι βρεις. Και φυσικά. Και φυσικά. Κάποιε μεσοθεραπείε θα μπορέσουν να γίνουν σε όλε τι ηλικίε. Μπορούμε να κάνουμε κάποια peeling σε όλε τι ηλικίε. Γιατί μου είπατε προηγουμένω ότι τι μπορώ να κάνω για όλε τι ηλικίε. Συνήθως και τα παιδιά χρειάζονται και οι μεγάλοι χρειάζονται. Ακριβώς. Και τώρα από εκεί και εκεί ξεκινάμε και πάμε στα πιο επεμβατικά. Βλεφαροπλαστική π.χ. ή mini lifting, που εντάξει, αυτά είναι πάνω από 35 χρόνια. Ένα γρήγορο ερώτημα. Δεν ρωτάω κάτι πολύ γρήγορο. Αυτό με τη βλεφαροπλαστική το κάνουμε για να ανοίξει το μάτι όταν έχουμε πρόβλημα που είναι τα μάτια πεσμένα. Δηλαδή, το κάνουμε στο εξωτερικό που κάνουν οι ηθοποιοί για να κάνουν λίγο έτσι. Το κάνουμε για να ανοίξει.
Ναι, για να ανοίξει το μάτι ή όταν έχουμε περίσσια δέρματος. Ωραία, και την Πέμπτη ραντεβού. Δεν είχα κλείσει την Πέμπτη, είχα κλείσει άλλες μέρες. Όλες τις μέρες, μην στεναχωριέσαι καθόλου. Ένα κλικ το θέλω κι εγώ λίγο. Ποιο Chinese, ποιο Japanese. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα. Μην το αργήσουμε και πολύ, να εξειδικευτούμε λίγο. Θέλω οι τηλεθεατές μου κάθε εβδομάδα να με παίρνουν και να μου λένε σου στέλνω φωτογραφία, είμαι έτσι. Λοιπόν. Εγώ τι άλλο να πούμε, το είπαμε όλοι. Αλλά θα το πω την άλλη εβδομάδα που θα με δεις, θα την παρουσιάζω. Σιγά που έχεις. Θα φωτογραφία του πριν και του μετά. Okay. Άλλωστε δεν φοβήθηκα ποτέ, διότι είτε πριν είτε μετά μιλάμε για πραγματική ομορφιά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Εύη μου. Αυτή ήταν η δερματολόγος μας που μας ομόρφινε, ξεκινώντας την εκπομπή, φτάνοντας και προς το τέλος, αλλά δεν πειράζει γιατί μας άρεσε πολύ. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε με ένα καταπληκτικό θέμα που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Μείνετε κοντά μας, συνεχίζουμε με όμορφα πράγματα. Μην λείψει κανείς. Collagen SM. Χαρίστε στον εαυτό σας φυσική ομορφιά, λάμψη και ευεξία. Collagen SM. Μοναδική φόρμουλα υδρολιμένου κολαγόνου από ψάρι. Collagen SM. Μοναδικός συνδυασμός κολαγόνου και υαλουρονικού. Γλουκοζαμίνη, σύμπλεγμα βιταμινών, ωμέγα 6 και εκχύλισμα μαύρου πιπεριού. Collagen SM. Το κολαγόνο που φωτίζει την ζωή σου. Ένα προϊόν της SM Pharmaceuticals. Γευτείτε το μοναδικό μέλι με κρόκο κοζάνης που τονώνει και ενισχύει τον οργανισμό. Ελληνικό μέλι ΑΕ, τώρα και με μαστίχα χείου. Σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ και καταστήματα βιολογικών προϊόντων. Όχι, δεν μου έκανε το χέρι, μην αγώνεσαι, εδώ δεν έχω πρόβλημα. Oh. Από εδώ και κάτω δεν χρειάζομαι τίποτα. Όχι, αυτό είναι μόνο έτσι. Γυμναστήριο. Εγώ δεν λοιπόν... χρειάζεται γενικά πουθενά κάτι. Όχι, τώρα. Όχι, όμως για να δεις το χέρι, για να δεις το χέρι που έκλεισε το ραντεβού, θα δεις ότι κάτι χρειαζόταν. Στο χέρι. Όχι, για να δεις το χέρι της γιατρού, θα δεις την άλλη εβδομάδα ότι κάτι χρειαζόταν. Και να σου πω και κάτι. Ο πιο ιδιαίτερος καλλιτέχνης δεν είναι αυτός που παίρνει ένα λευκό καμβά και φτιάχνει κάτι, γιατί όντως θα δεις αποτέλεσμα. Και εγώ να πάρω αυτό το τραπέζι και να μου τζουρώσω, θα πεις τι ώρα που έκανες. Να πάρω έναν ήδη πίνακα καταπληκτικό και να σου κάνω κάτι που να είναι σαν τις άλλος πίνακας. Πινελιές. Εκεί φαίνεται το χέρι του καλλιτέχνη, αγάπη μου. Εντάξει, τώρα μετά από αυτό εγώ δεν νομίζω ότι έχω κάτι άλλο. Όχι, δεν έχεις κάτι άλλο να πεις, έχεις μόνο να περιμένεις να μιλήσω εγώ. Περίμενε, μην μιλήσεις λίγο. Πάμε να δούμε τώρα μία μόδα καταπληκτική για να δείτε πολύ ωραίες γυναίκες πραγματικά και πολύ ωραία δημιουργήματα του εξωτερικού. Και ερχόμαστε μουσικά και μοναδικά για να σας αποχαιρετήσουμε. Μην λείψει κανείς.